Ευχαριστώ κύριε Τζαβάρα που μου κάνετε την τιμή. Ευχαριστώ. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την προηγούμενη τοποθέτηση του Αντιπροέδρου, αν μιλάω στο τρίτο ενικό, φαντάζομαι δεν υπάρχει προσωπικό, έτσι δεν είναι, αυτός δεν είναι ο κανόνας, μάλιστα. Λοιπόν, του Αντιπροέδρου Α, του Αντιπροέδρου Β, δεν ξέρω ποια ακριβώς είναι η τοποθέτησή του. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω το εξής. Αν οι καταγγελίες τις οποίες σκοπεύει να κάνει, αν οι καταγγελίες τις οποίες σκοπεύει να κάνει εναντίον του Πρωθυπουργού έχουν τόση σχέση με την πραγματικότητα όσο έχει σχέση με την πραγματικότητα αυτό το οποίο περιφέρεται στα κανάλια και λέει ότι δήθεν η κυρία Παπασπύρου είναι η δεύτερη μητέρα μου, τότε πραγματικά ο κύριος Πρωθυπουργός δεν έχει τίποτα να φοβάται. Τώρα, σε ό,τι αφορά το FBI και τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη, καλό είναι να δούμε, να περιμένουμε. Να δούμε ακριβώς ποιες ήταν οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη. Αν δεν κάνω λάθος, αυτά τα οποία φέρεται να είπε προέκυψαν μετά από διαρροή της Δημοκρατίας. Επομένως, αφήστε, κρατήστε και μικρό καλάθι, κύριε Γεωργιάδη. Ελπίζω να μην πάρετε το λόγο προσωπικού και γι' αυτό. Όχι. Ωραία. Πάμε τώρα στο ζήτημα του κυρίου Κουρουμπλή, γιατί βάζεται ένα θέμα το οποίο προκύπτει από ένα δημοσίευμα. Εσείς το ξέρετε ότι υπάρχει αυτό το έγγραφο. Μην το ξέρετε, κύριε Γεωργιάδη. Μάλιστα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα είναι το εξής. Στο διαβιβαστικό το οποίο ήρθε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο υπήρχαν τα 10 γνωστά ονόματα και από εκεί και πέρα γινόταν και αναφορά σε μία μήνυση την οποία είχαν κάνει, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Λοβέρντος και η κυρία Χριστοφιλοπούλου, η οποία σε τίποτα δεν σχετιζόταν με την υπόθεση Νοβάρτης. Επομένως, αν θέλετε εσείς να προχωρήσετε μετά από νέο διαβιβαστικό το οποίο θα γίνει, εφόσον υπάρχουν αυτά τα οποία εσείς θεωρείτε ότι υπάρχουν σε πρόταση στην Ολομέλεια για την άσκηση δίωξης, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε, να δούμε ποιες θα είναι οι επιχειρηματολογικές σας γραμμές, εν πάση περιπτώσει, και να δούμε πού θα καταλήξει όλη η συζήτηση. Εδώ είμαστε. Για ποιο λόγο αγχώνεστε? Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά τα ερωτήματα τα οποία μου έθεσε ο κύριος Τζαβάρας πάρα πολύ σύντομα, είμαι απολύτως ικανοποιημένος. Τίποτα μη θεσμικό δεν έχει, γίνει. Τίποτα απολύτως. Και όλη αυτή η παραφιλολογία την οποία συνεχίζεται να επαναλαμβάνετε. Για ποιο λόγο? Διότι δεν θέλετε να πάμε στην ουσία της συζήτησης. Δεν θέλετε να μιλήσουμε για το πραγματικό σκάνδαλο. Θέλετε να διαδικασιολογήσετε. Η διαδικασιολογία στην οποία μάλιστα έχετε και νομικό άδικο. Διότι τίποτα το μηθεσμικό δεν έγινε. Τι έχουμε? Έχουμε τη διαβίβαση μιας δικογραφίας από την Εισαγγελία Διαφθοράς στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου διαβιβάζει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης διαβιβάζει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και ποια είναι η μοναδική επιλογή την οποία έχει το Ελληνικό Κοινοβούλιο? Είτε να θάψει την υπόθεση μην κάνοντας τίποτα, είτε να προχωρήσει στην συγκρότηση Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης. Για ποιο λόγο? Για να διερευνήσει αν έχει αρμοδιότητα. Είναι ο μοναδικός ο οποίος μπορεί να το πει αυτό. Η ίδια η Επιτροπή θα το αποφασίσει αν έχει αρμοδιότητα. Και αν δεν έχει αρμοδιότητα, να πράξει τα δέοντα. Επομένως, μην διαδικασιολογείτε διαρκώς, διότι έχετε και νομικό άδικο πέρα από το πολιτικό άδικο που σας ακολουθεί. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον επηρεασμό της δικαιοσύνης δια των πολιτικών δηλώσεων, το να κάνει κανείς πολιτική κριτική, το να κάνει κανείς, να βγάζει κανείς πολιτικά συμπεράσματα ή να κάνει πολιτικές εγκλήσεις, δεν συνιστά σε καμία περίπτωση ούτε επηρεασμό, ούτε παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης, είτε αυτή ασκείται, εν πάση περιπτώσει, από την Προκαταρκτική Επιτροπή, είτε ασκείται από την Τακτική Δικαιοσύνη. Το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα. Η παρέμβαση στη δικαιοσύνη με εντελώς διαφορετικό τρόπο νοείται, αν θέλετε να μιλήσουμε στενά νομικά, και καλό θα είναι να το θυμάστε αυτό. Ευχαριστώ. Ωραία.